Εδώ με τον κύριο Ανδρέα Χατζή Κυριάκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Νίκο. Καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τώρα, η υποψηφιότητα Νίκου Χριστοδουλίδη ήρθε, όλοι το περίμεναν, ήρθε και τάραξε ακόμη περισσότερο τα νερά. Ή πλέον θα καθορίσει το προεκλογικό σκηνικό μέχρι τον Φεβρουάριο του 23. Δεν θα έλεγα τάραξε τα νερά, ήταν κάτι το αναμενόμενο. Θα έλεγα περισσότερο ότι αρχίζουν πλέον τα κομμάτια του puzzle να μπαίνουν, υπολείπονται κάποια σημαντικά, όπως είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του ΑΚΕΛ για να καταλήξει σε υποψήφιο, να τοποθετηθούν τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου ποιον θα υποστηρίξουν ή πώς θα κατέλθουν αυτόνομα ή άλλος πώς. Άρα δεν ήταν τάραγμα νερών, ήταν περισσότερο αρχίζουν τα πράγματα να παίρνουν τη θέση τους. Κλειδώνουν οι τρεις βασικοί υποψήφοι. Νομίζω ναι, αν δεν έχουμε εκπλήξει στην διαδικασία την εσωκομματική του ΑΚΕΛ, στην επιβεβαίωση, επικύρωση αν θέλετε της απόφασης για Ανδρέα Μαυρογιάννη, νομίζω ότι οι τρεις βασικοί υποψήφοι, δηλαδή ο υποψήφιος της κυβερνητικής παράταξης, ο Αβέρωφ Νεοφύτου, ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και αν οι φήμες ή οι πληροφορίες ευσταθούν, λάβει την στήριξη από κάποια από τα κόμματα του ενδιάμεσου χώρου, θα θεωρούσαμε ότι αυτοί είναι οι τρεις βασικοί υποψήφοι. Άρα τώρα μετά την εξαγγελία πλέον καλείται το Δίκο να πάρει σύντομα αποφάσεις και η ΒΥΠΑ και η ΕΔΕΚ και όλοι οι υπόλοιποι που είναι εκεί σε αυτόν τον χώρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να πάρουν σύντομα ή πιο αργά, διότι έχουμε περίπου 10 μήνες μπροστά μας ακόμη. Αυτό το οποίο θα συμβεί αν δεν πάρουν σύντομα αποφάσεις είναι ότι θα συνεχίσει αυτή η συζήτηση, ψιθυρολογία, και όσο δεν κλειδώνει κάτι μπορεί να έχει και ανατροπές. Και πλέον δηλαδή οι μάχες σε εισαγωγικά των κομμάτων των υποψηφίων θα επικεντρωθούν φαντάζομαι και σε προτάσεις που θα καταθέσει ο κάθε υποψήφιος, αλλά και στη μέχρι τώρα πορεία της νυν κυβέρνησης. Τώρα έχουμε μια παράδοξη προεκλογική εκστρατεία για την οποία η αντιπολίτευση σε σημαντικό βαθμό θα πρέπει να εξηγήσει γιατί έχουμε τρεις βασικούς υποψήφιους που είναι όλοι από την κυβερνητική παράταξη. Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο πρώην Διαπραγματευτής, είναι οι εκπρόσωποι ή θα είναι ενδεχομένως οι εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης σε αυτές τις εκλογές. Αυτό είναι παράδοξο. Αν και το ΑΚΕΛ προτάσει και το γεγονός ότι προϋπήρχε και στην κυβέρνηση Τάσου Παπαδόπουλου, Δημήτρη Χριστόφια και Γλάφου. Ο κύριος Μαυρογιάννης ως τεχνοκράτης, ναι, αλλά ως πολιτικός διορισμός διαπραγματευτής της κυβέρνησης ή του Προέδρου Αναστασιάδη είναι πολιτικός διορισμός. Είναι ξεκάθαρο. Δεν είναι με το καπέλο του διπλωμάτη καριέρας που ήταν ο κ. Μαυρογιάννης. Άρα ήταν ο διαπραγματευτής της πλευράς μας. Συνεπώς, τι θα είναι οι θέσεις του ΑΚΕΛ όσον αφορά, για παράδειγμα, το Κυπριακό. Εκεί που κατηγορούσαν τον Πρόεδρο Αναστασιάδη για τους χειρισμούς, ας πούμε, στο Grand Spontana, ο κύριος Μαυρογιάννης έδωσε εξηγήσεις για όλες τις επικρίσεις που είχε εκφράσει το ΑΚΕΛ. Άρα πάμε σε μια προεκλογική κάπως παράδοξη. Και αυτό θεωρώ θα είναι ένας από τους αστάθμητους παράγοντες της προεκλογικής εκστρατείας, και εκεί θα βρεθούν σε δύσκολη θέση και τα κόμματα που υποστηρίζουν στελέχη της κυβερνητικής παράταξης, τα αντιπολιτευόμενα, αλλά και ήδη υποψήφοι. Οι ψηφοφόροι αυτοί που έχουν κομματική ταυτότητα εξακολουθούν και το 22, το 23 να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κομμάτων τους, ή αυτός ο χάρτης διαφοροποιείται και πλέον οι πολίτες αποφασίζουν με άλλα κριτήρια. Νομίζω ότι αυτοί οι δεσμοί έχουν χαλαρώσει και κάθε φορά που έχουμε εκλογές χαλαρώνουν ακόμη περισσότερο, και αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν τα πολιτικά κόμματα στην Κύπρο συνολικά, και ιδιαίτερα τα τέσσερα παραδοσιακά που είχαν και τους πιο στενούς δεσμούς με το εκλογικό σώμα. Θεωρώ ότι η κομματική πειθαρχία έχει σπάσει σε σημαντικό βαθμό. Το είδαμε σε εκλογές μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι σε αυτές ίσως το δούμε ακόμη πιο έντονο. Υποψήφοι θεωρείτε δηλαδή που στο τέλος μπορεί να μην έχουν κόμμα στο πλευρό τους, βγαίνουν προς τα έξω με μεγαλύτερες πιθανότητες, γιατί ξέρω εγώ η αποστροφή των πολιτών προς τα κόμματα είναι μεγαλύτερη, ή θεωρείτε ότι το ότι είναι κάποιος ανεξαρτήτως ποια κόμματα τον στηρίζουν δεν θα τον επηρεάσει το τι κόμμα έχει στο πλάι του? Κοιτάξτε, ας πάρουμε αυτό το... Γιατί όλοι είναι ανεξάρτητοι. Εντάξει, ναι. Και ο Νίκος Αναστασιάδης ήταν ανεξάρτητος, αλλά όλοι ξέραμε από πού προέρχεται. Εδώ έχουμε όμως το επίσης οξύμορο ότι το ΑΚΕΛ, για παράδειγμα, έχει προτείνει στην βάση του κόμματος ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει εκδηλώσει ακόμη υποψηφιότητα. Ο κ. Μαυρογιάννης δεν είναι υποψήφιος. Δεν έχει πει εξαγγέλλω την υποψηφιότητα μου, όπως έκανε χθες, για παράδειγμα, ο κ. Χριστοδουλίδης. Πώς μετά ο κ. Μαυρογιάννης θα είναι ανεξάρτητος?
αφού πρώτα πήρε στήριξη και μετά εξήγηλε την υποψηφιότητα. Ο κύριος Αχιλλέας Δημητριάδης είπε: Είμαι ανεξάρτητος, κατέβηκε. Αν τον υποστήριζε το ΑΚΕΛ, καλώς. Αν δεν τον υποστηρίζει, συνεχίζει την υποψηφιότητά του. Εκεί λέμε υπάρχει μια ανεξαρτησία. Άρα αυτό το ανεξάρτητος, η κοινή γνώμη, η οποία είναι και καχύποπτη απέναντι στην πολιτική, αυτά τα πράγματα τα βλέπει λίγο με καχυποψία. Πόσο ανεξάρτητος είναι κάποιος. Οι πολλές υποψηφιότητες, γιατί μέχρι τώρα ανεξαρτήτως των τριών δηλαδή που ουσιαστικά έρχονται από τους μεγάλους χώρους, όλοι οι υπόλοιποι πόσο θα επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή για το ποιοι θα περάσουν στο δεύτερο γύρο? Εξαρτάται αν θα έχουμε μια υποψηφιότητα, όχι από τους τρεις βασικούς που είπαμε, η οποία θα συγκεντρώσει, διότι αν το ΕΛΑΜ, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει ότι θα έχει δικό του υποψήφιο. Ναι, το έχει πει. Το ΕΛΑΜ καταγράφει. Και δεν συζητάμε με κανένα κόμμα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Άρα εκεί θα έχουμε ένα υποψήφιο ο οποίος θα πάρει ένα σεβαστό ποσοστό ψήφων. Αν έχουμε ακόμα ένα ή δύο, διότι έχουμε αρκετά σοβαρές υποψήφιες. Που ήταν μέχρι την τελική, στην τελική επιλογή του ΑΚΕΛ, θα δημιουργήσει προβλήματα στους άλλους υποψηφίους? Και ο κύριος Δημητριάδης είναι μια υποψηφιότητα η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και είχε μια απήχηση στην κοινή γνώμη. Έχουμε τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Χριστοφίδη, ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια με το πολιτικό σχήμα, αν θέλετε, που δημιουργήθηκε το νέο κύμα, έχει δημιουργήσει μια παγκύπρια βάση. Άρα έχουμε σοβαρούς υποψήφιους που δεν υποστηρίζονται από κόμματα. Και το πώς ο κύριος Μάριος Ηλιάδης, για παράδειγμα, άρα αυτοί θα συγκεντρώσουν ένα ποσοστό. Δεν θα έχουμε, δεν είναι υποψήφοι του 0,1 ή του 0,2 που είχαμε σε προηγούμενες προεδρικές εκλογές. Και όλα αυτά θα τα εξαργυρώσουν, θεωρείτε, στο δεύτερο γύρο, με καρέκλες πάρε δώσε και υπουργεία και υφυπουργεία και δεν ξέρω τι άλλο. Θα μπούμε σε αυτό το παιχνίδι, πλέον η κοινωνία δεν τα αντέχει και όλα αυτά θα τα επικρίνει και θα... Η κοινωνία θα τα επικρίνει, ναι. Αναμφίβολα θα τα επικρίνει. Το ένα ερώτημα είναι κατά πόσον ένας ανεξάρτητος υποψήφιος τις ψήφους που έχει πάρει στον πρώτο γύρο μπορεί να τις μεταφέρει. Αυτό συμβαίνει κυρίως στα κόμματα. Ένας ανεξάρτητος μπορεί, πρώτα απ' όλα δεν θα δώσει μια οδηγία και θα ακολουθήσουν οι ψηφοφόροι του. Νομίζω ότι... Αλλά σίγουρα συμμαχίες μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου πάντα γίνονται. Μετά τις επίσημες εξαγγελίες, θα έχουμε διαφοροποιήσει εκτιμάτες στα ποσοστά που δείχνουν οι δημοσκοπήσεις? Νομίζω ναι. Διότι μέχρι σήμερα δεν είχαμε υποψήφιο του ΑΚΕΛ, σενάρια κάναμε. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει το ΔΙΚΟ, η ΕΔΕΚ, η ΔΥΠΑ. Συνεπώς, όταν όλα τα κομμάτια του puzzle τοποθετηθούν, είναι λογικό ότι εκεί στις δημοσκοπήσεις θα αρχίζουν να φαίνονται. Να αντανακλούνται τα δεδομένα που δημιουργούνται. Ναι. Με την εμπειρία σας μπορείτε να πείτε με βεβαιότητα, κύριε Χατζηκυριάκο, ποιοι δύο μπορούν να περάσουν? Θεωρείτε ότι μπορεί να πούμε με βεβαιότητα ποιοι δύο περνάνε στο δεύτερο γύρο? Όχι, δεν θα μπορούσα να πω κάτι. Δεν μπορεί κανείς να το πει? Γι' αυτό θα φανεί στην πορεία και μέσα από τις προτάσεις. Νικήτα μου, είμαστε 10 μήνες πριν τις εκλογές. Πριν 3 μήνες δεν υπήρχε εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η οποία έχει προκαλέσει ένα κύμα ακρίβειας. Ξέρει κανείς τι θα συμβαίνει τον Νιόβρη, τον Δεκέμβρη, τον Γενάρη του 2023? Άρα όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας επηρεάζουν. Άρα δεν θα είναι μόνο Κυπριακό. Θα είναι οικονομία, θα είναι υγεία, θα είναι παιδεία, θα είναι κοινωνικά θέματα. Όλα αυτά δηλαδή. Το τι φέρνει ο κάθε υποψήφιος μέσα από τις προτάσεις θα καθορίσουν και το πώς θα κινηθεί ο λαός. Και ταυτόχρονα το τι εικόνα θα στείλει στην κοινή γνώμη για την ικανότητα του να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις, να διαχειρίζεται κρίσεις. Αν για παράδειγμα, διότι τα τελευταία 10 χρόνια επί διακυβέρνησης Νίκο Αναστασιάδη, η Κύπρος αντιμετώπισε τις περισσότερες και μεγαλύτερες κρίσεις μετά το 1974. Άρα αυτό φαίνεται ότι θα έχουμε κι άλλες. Ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να πείσει το εκλογικό σώμα ότι μπορεί να διαχειριστεί τα δύσκολα, όχι τα εύκολα. Θα δούμε πάνελ συζητήσεις έντονους τόνους ή θα αποφύγουν κάποιοι τις καταμέτωπων συγκρούσεις? Αν κρίνουμε από τη χθεσινή μέρα, νομίζω ότι θα δούμε το ΑΚΕΛ και τον συναγερμό να επιτίθενται του Νίκου Χριστοδουλίδη και ο Νίκος Χριστοδουλίδης να προσπαθεί να κρατά χαμηλούς τόνους. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα 10 μήνες θα περάσει το καλοκαίρι και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα, κύριε Χατζηκυριάκο. Νομίζω ναι. Νομίζω ότι τα δύσκολα ή τουλάχιστον ξεκινά η προεκλογική εκστρατεία. Η hardcore, όπως τη λέμε, διότι σήμερα δεν υπάρχει. Δηλαδή, είχαμε τον Αβέροφ Νεοφύτου, ο οποίος δεν είχε αντίπαλο ουσιαστικά. Χθες απέκτησε τον πρώτο. Να δούμε πότε θα ολοκληρωθεί. Νομίζω 5 Ιουνίου είναι το ΑΚΕΛ. Στο ΑΚΕΛ ολοκληρώνονται οι διαδικασίες, ναι. Τι κάνει ΔΙΚΟ, ΕΔΕΚ και όλοι οι υπόλοιποι? Η μικρή, μία τελευταία ερώτηση. Θα επιχειρήσουν να κρυφτούν σε εισαγωγικά πίσω από υποψήφιο?
για να μην έχουν προσωπικό κόστος και να δουν και να μην μπορούν, ξέρω εγώ, να έχουν απώλειες στα ποσοστά των κομμάτων τους. Γιατί πίσω από μια υποψηφιότητα, όταν είναι πολλοί, δεν μπορείς να μοιράσεις την πίτα και τα ποσοστά. Ναι, μπορείς να επικαλεστείς ότι συσπήρωσες όλο το κόμμα σου, διότι αν ο υποψήφιος πάρει περισσότερες ψήφους από ότι τα κόμματα που τον υποστηρίζουν, σίγουρα όλοι οι αρχηγοί κομμάτων μπορούν να επικαλεστούν επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.